Επειδή σήμερα έχουμε το πολύ μείζον γεγονός της συλλήψεως στην Αμερική και των διώξεων για το κανάλι που φτιάχτηκε επί ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα με μαύρα ρωσικά λεφτά για τη ρωσική προπαγάνδα και γι' αυτό και με τον κύριο Βαξεβάνη μέσα διευθυντή, και επειδή γι' αυτό δεν έχω ακούσει ακόμα ότι εκεί είχα από το ΣΥΡΙΖΑ. Εδώ τι μαθαίνουμε από τη δίωξη πια του FBI. Είναι πρωτοσέλιδο το θέμα σήμερα, κύριε Υπουργέ. Όταν είχαμε την Νοβάρτης, μας λέγανε καλά, εμείς λέμε ψέματα. Λέει και το FBI, το θυμάστε το επιχείρημα. Ναι, που μου το λέγανε εμένα παντού. Βεβαίως. Μάλιστα λοιπόν. Δείτε πώς θα φαίνει τώρα η ζωή. Το FBI λοιπόν λέει ότι κάποιοι από τον ΣΥΡΙΖΑ, διότι αυτή ήταν κυβέρνηση τότε, πήραν μαύρα λεφτά με τον Καμένο εκεί και κάνανε κανάλι φιλοπουτινικό στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και τώρα έχουν γίνει και συλλήψεις. Και διευθυντή ήταν ο alter ego του Πολά και του Τσίπρα Βαξεβάνη. Καλά, επί ΣΥΡΙΖΑ πελάθηκαν οι διπλωμάτες. Δεν δικαιούται ο Έλληνας πολίτης να πει. Επί ΣΥΡΙΖΑ πελάθηκαν ω διπλωμάτες στη συλλαλητήρια για τις πρέσπες που πηγαίνουν τις περικεφαλές. Ξαναλέω, δεν δικαιούται ο κάθε Έλληνας πολίτης να πει σήμερα λοιπόν ότι όλοι αυτοί που ορίονται τόσο πολύ για τον Μιχαήλ του Αζόφ μπορεί να έχουν πάρει και λίγο πουτινικό μαύρο χρήμα. Έτσι λέτε. Άρα, λοιπόν, το λέτε κι εσείς αυτό. Αφήνουμε λίγο τις υποκρισίες. Εμείς δεν είμαστε με την Ουκρανία γιατί συμπαθούμε τον Ζελένσκι. Εμείς είμαστε με την Ουκρανία, κύριε, διότι είμαστε πάντα με τον αμυνόμενο στον εισβολέα. Δεν τον φέραμε τον Ζελένσκι. Να σας ρωτήσει, κυρία Κλήτου, πολιτική συλλαγή. Λίνα Κλήτου, να ρωτήσει, Λίνα. Δηλαδή, ο κύριος Βαξεβάνης, που με το παραμικρό, φαντάζεται να υπήρχε αυτή η δίωξη του FBI και να μην έλεγε διευθυντής Βαξεβάνης, να έλεγε διευθυντής Άδωνης Γεωργιάδης. Τι θα γινόταν σήμερα στην Ελλάδα, πείτε μου, κυρία Κλήτου, εσείς τα αλήθεια, με δικαιοσύνη, τι θα γινότανε. Καλά, λογικά. Τώρα επειδή φαίνεται. Και την κουκούλα από το μάτι, να χθες, έτσι. Τώρα επειδή φαίνεται εμπλεκόμενος ο Βαξεβάνης, ο ΣΥΡΙΖΑ πετάει χαρτέτο. Άρα λοιπόν εδώ, προφανώς η ελληνική δικαιοσύνη θα πρέπει να ζητήσει τη δικαστική συνδρομή από το FBI, να πάρει το φάκελο και να κάνει δουλειά της.